Σολομού 75. Τηλέφωνο 2610-313-194. Θα είμαστε πάντα σύμμαχοι των δικών σας γευστικών αναζητήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του Αχάια. Πτωτικά κινήθηκε η τιμή της βενζίνης το τελευταίο διάστημα, με την κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων να αυξάνεται. Τα νέα όμως δεν είναι και τόσο καλά για τους οδηγούς, αφού η τιμή της βενζίνης σύμφωνα με τους πρατηριούχους σύντομα θα τραβήξει και πάλι την ανηφόρα. Μεγάλη μείωση στην τιμή της βενζίνης είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα η μέση τιμή της είναι περίπου στο 1 ευρώ και 37 λεπτά το λίτρο. Είναι στο περίπου 1,35, 1,34 εκεί. Μονή όμως πτωτική θα έλεγα πως σταμάτησε να είναι. Αρχίζουμε σιγά σιγά μικρές ανόδους. Θα τις δείτε σε λίγες μέρες στους πυλώνες μας. Η χαμηλή τιμή φαίνεται πως αύξησε λίγο την κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων, κάτι το οποίο ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Υπάρχει όμως ένα ενδιαφέρον, υπάρχει μια καλύτερη κίνηση, μπορώ να πω από το περσινό καλοκαίρι, ότι υπάρχει μια ανωδική τάση. Είναι κάτι που το βλέπετε νομίζω και εσείς στους δρόμους, υπάρχει κάποιο μικρό μποτιλιάσμα, δεν μιλάμε για κάτι των παλιών εποχών, αλλά εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε φτάσει στον πάτο και αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Τις τελευταίες ημέρες με την πτώση που είχαμε στην τιμή της βενζίνης, είδατε αύξηση, είδατε ο κόσμος να βάζει περισσότερη βενζίνη, να κινείται περισσότερο, να φουλάρει? Είδαμε μέχρι πριν ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες εκλογών. Τώρα υπάρχει πάλι μια παγωμάρα, η οποία να ελπίσουμε ότι μετά τις εκλογές θα επανέλθει. Οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή της βενζίνης να τραβά και πάλι την ανηφόρα μέσα στις επόμενες ημέρες. Πάντως από ό,τι μας λέτε ανεβαίνει και πάλι η τιμή της βενζίνης. Επόμενο, δεν είναι πόσο θα κράταγε κάθε θαύμα. 2 μέρες, το μεγαλύτερο 4, πώς λέει η παροιμία. Σιγά σιγά θα δούμε, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, πού θα καταλήξουν οι διεθνείς τιμές. Τώρα είναι, όπως βλέπετε, απίστευτα χαμηλές διεθνείς τιμές. Και αυτό είναι που έχει επηρεάσει. Μην ξεχνάμε ότι το 65% της τιμής που βλέπετε είναι φόροι. Η τιμή της βενζίνης θα είχε πέσει κι άλλο, τονίζουν οι πρατηριούχοι, αν η Ελλάδα δεν έκανε πρωταθλητισμό σε φόρους στη βενζίνη, αφού έχουμε την 4η υψηλότερη φορολόγηση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 24 ώρα πριν τις πιο κρίσιμες βουλευτικές εκλογές βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, και οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή, αλλά και ποιοι βουλευτές θα τους εκπροσωπήσουν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και τι δηλώνουν βέβαια. Η ώρα της κάλπης για την Ελλάδα, βουλευτικές εκλογές 2015, η ώρα της απόφασης για τους ψηφοφόρους, αρχικά ποιο κόμμα θα στηρίξουν στην κρίσιμη αυτή η εκλογική διαδικασία και δεύτερον ποιους βουλευτές θα επιλέξουν. Να σκέπτεται σωστά και να μην έχει το αρχηγηλίκι, να κάνει οπωσδήποτε την κρίση σωστή, γιατί να ψηφίζει με τη συνείδησή του, όχι να ψηφίζει γιατί το είπε ο αρχηγός. Για μένα είναι το πιο χειρότερο πράγμα αυτό. Με το κριτήριο πως είναι καλός άνθρωπος. Με γνωριμίες. Έναν άνθρωπο τον γνωρίζεις και βάσει αυτά που λένε, ας πούμε, τα προγράμματα. Βέβαια προγράμματα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, κάνει κομμάτι απ' έξω, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ αυτό πιστεύω, όποιος κι αν είναι. Πάντως το βουλευτή εσείς θα τον επιλέξετε βάσει γνωριμίας, φιλίας? Ναι, βάσει γνωριμίας, πιο πολύ φιλίας, ναι, γνωριμίας, μπορεί να γνωρίζει εσένα για να σε ψηφίσω. Πρέπει αυτό που λέει να το κάνει και να το υποστηρίζουν και οι υπόλοιποι. Όχι να φωνάζει ο ένας α, ο άλλος β και ο άλλος γ. Κακό αυτό. Άμα δεν είναι τίμιος, δεν χρειάζεται. Άρα θα σταυρώσετε να είναι τίμιος και σωστός άνθρωπος. Και σωστός. Ποια είναι όμως τα στοιχεία που οι πολίτες θεωρούν πως θα πρέπει να έχει ένας βουλευτής σήμερα? Τι ζητάτε να είναι? Ειλικρίνεια. Αυτά που λένε να τα κάνουν. Άρα ψάχνετε έναν ειλικρινή για να βάλετε στα πόδια. Α, μπράβο. Αυτό ψάχνω. Ειλικρίνεια. Ο βουλευτής ποια στοιχεία πρέπει να έχει για να είναι κατάλληλος? Πρέπει να είναι ηθικός. Τι πρέπει να έχει ένας βουλευτής? Ποια είναι τα κριτήριά σας για να το σταυρώσετε? Να είναι τίμιος και καλός. Και καλός. Γιατί είναι πολλοί βουλευτές και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην ίδια κατηγορία.
Άλλοι είναι να με ψεύτες, άλλοι είναι κλέφτες. Εκλογές θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, με άστατο καιρό. Οι ψηφοφόροι, εκτός από την ταυτότητά τους, θα πρέπει να έχουν μαζί τους και την ομπρέλα, αφού προβλέπονται βροχές κατά τόπους ισχυρές. Με τα απαραίτητα έγγραφα και την ομπρέλα τους, οι ψηφοφόροι στο δρόμο προς την κάλπη με άστατο καιρό θα ταξιδέψουν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι πολίτες. Έρχεται ένα σύστημα βροχών το οποίο θα διατηρηθεί όλο το τριήμερο, κυρίως από σήμερα το απόγευμα, το νότερο το βράδυ και όλο το Σάββατο. Και αυτό σε όλη την έκταση της Πελοποννήσου, όλη η περιοδική Ελλάδα δηλαδή θα έχει αυτό το διήμερο τον ίδιο καιρό. Οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο σποραδικές, έτσι θα έχουμε κάποια διαστήματα πάσης των βροχών την Κυριακή. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν στην νότια Πελοπόννησο, θα έχει ισχυρούς νοτιάδες και σταδιακά θα μειωθεί η έντασή τους, μέση ένταση περίπου θα στραφούν σε δυτικούς. Στην περιοχή της Πάτρας δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα ανέμων και οι θερμοκρασίες για όλο το τρίμερο και μέχρι τέλος Ιανουαρίου περίπου θα είναι όπως αυτή την περίοδο σε γενικές γραμμές. Για την Κυριακή των εκλογών προβλέπεται άστατος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις βροχές που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Το σκηνικό της βροχής μπορώ να σου πω με βεβαιότητα μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα μάλλον θα έχουμε λιγότερη βροχή, αλλά είναι λίγο νωρίς να σου πω ακόμα για τις βροχοπτώσεις. Οι θερμοκρασίες πάντως αναμένεται να είναι φυσιολογικές για την εποχή. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, διότι δεν θα έχουμε τόσο έντονη ηλιοφάνεια. Αλλά θα είναι κάτι το φυσιολογικό για την εποχή, όχι ιδιαίτερο κρύο. Περίπου όπως είναι αυτή τη στιγμή, ξέρω όπως είναι. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι τέλος του μήνα δεν θα έχουμε κρύο και περιμένουμε ένα κύμα ψύχους, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς να το επιβεβαιώσω αυτό. Γύρω στις 3 με 4 Φεβρουαρίου θα κάνει πάλι πάρα πολύ κρύο, έτσι, με κάποιες χιονοπτώσεις τόσο μακριά. Προς το παρόν, μέχρι εκείνη την περίοδο, η θερμοκρασία θα είναι φυσιολογική για την εποχή, μπορεί να πει κανείς, χωρίς ιδιαίτερο κρύο. Το αποτέλεσμα των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά θα είναι θετικό, λένε τα στελέχη του κόμματος στην Αχαΐα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, καταγράφεται η μεγαλύτερη συσπήρωση των τελευταίων χρόνων. Το καλύτερο ψηφοδέλτιο των τελευταίων 20 χρόνων στην Αχαΐα είναι το σημερινό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Μάκα. Επίσης, σύμφωνα με την τοπική Νέα Δημοκρατία, ο στόχος των δύο εδρών στην Αχαΐα είναι εφικτός. Αυτό μπορώ να σας μεταφέρω, ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη συσπήρωση που τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ο νομός. Εμείς είχαμε βάλει ένα στόχο, τις δύο έδρες. Φαίνεται ότι πλέον οι δύο έδρες είναι σίγουρες. Και το λέω αυτό γιατί αρχίζουν πλέον και οι μετρήσεις και το δείχνουν, άρα σημαίνει και ο κόσμος το θέλει. Η συσπήρωσή μας, αλλά και οι άνθρωποι που έρχονται από άλλους χώρους και μας εμπιστεύονται, μας δίνουν τη δυνατότητα να πούμε ότι και ο στόχος των δύο εδρών, αλλά και ο στόχος του ποσοστού που είχαμε βάλει, θα επιτευχθεί. Η κομματική οργάνωση και το ψηφοδέλτιο ανανεώθηκαν αλλά και στηρίχθηκαν από παλιούς σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπήρχαν στο παρελθόν και επίσης να δείξουμε σύμπνοια, ομόνοια και μία ομάδα που θα είμαστε και την επόμενη μέρα. Σενάρια του τύπου αν χάσουμε δεν υπάρχουν για μας. Εμείς λέμε θα νικήσουμε και θα νικήσουμε γιατί μπορούμε να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους αναποφάσιστος που μιλάμε για 15 και 17% ακόμα. Αυτό που επισημαίνεται κυρίως είναι πως ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κυβέρνησε τη χώρα και δεν ξέχασε την Αχαΐα και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι η μοναδική κυβέρνηση η οποία δεν ξέχασε πραγματικά την Αχαΐα, έχει έναν σημαντικό αριθμό έργων τα οποία δρομολογήθησαν αυτή τη διετία 2012-2014. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έδωσε βάρος στην Αχαΐα και στην Δυτική Ελλάδα. Και παρουσιάζουμε, περήφανοι θα λέγαμε κιόλας, ένα αριθμό έργων, τα οποία ξεκινώντας από τα τεχνικά έργα και φτάνοντας ακόμα και στα κοινωνικά, θεωρούμε ότι φτιάξαμε μία υποδομή ώστε μετά από τις εκλογές του 2015 και την επόμενη κυβέρνηση, στην οποία πιστεύουμε
ότι θα ξαναείμαστε στην ηγετική ομάδα της επόμενης διακυβέρνησης, να μπορούμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε πράγματα τα οποία έχουν μπει σε μία γραμμή. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, σε προεκλογικό κλίμα, καθώς, όπως είπαμε, βρισκόμαστε 24 ώρα πριν τις πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων ετών. Κοντά μου, στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του ΑΧΑΗ, είναι ο κύριος Θανάσης Νταυλούρος, υποψηφίος βουλευτής ΑΧΑΗΑΣ με τη Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταθοπούλο, και σας και στους ακροατές σας. Θα ήθελα, πριν περάσουμε σε όσα σας αφορούν σχετικά με τις περιοδίες σας και σε όσα κάνατε τον τελευταίο καιρό και την επαφή σας με τους πολίτες, να μου σχολιάσετε το ρεπορτάζ που μόλις είδαμε από την ΟΔΕ ΑΧΑΗΑΣ, η οποία μίλησαν τα στελέχη για συσπήρωση, για πολύ μεγάλη συσπήρωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνετε κι εσείς? Αυτό είναι γεγονός και κάθε μέρα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε γίνεται πλέον διαπίστωση κοινή. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα ιστορικά στελέχη, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνδέσει τη ζωή τους με τα ιδανικά και τις αξίες αυτής της παράταξης, στοιχίζονται πλέον μαζί μας, γιατί αναγνωρίζουν πως τυχόν άλλη εκδοχή στην διαχείριση της τύχης του τόπου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα μας στο παρελθόν, στο τέλμα, σε ένα τέλμα για το οποίο κανείς πλέον δεν έχει αμφιβολία ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία εξόδου. Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε τις τελευταίες ημέρες ότι πραγματοποιήσατε και κάποιες ομιλίες στο Αίγιο χθες, αν δεν κάνω λάθος, στην Κάτω ΑΧΑΗΑ. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν οι πολίτες? Καταρχήν να πω ότι στις τελευταίες κεντρικές εκδηλώσεις μου, δύο εκ των οποίων ήδη αναφερθήκατε, αλλά και σε όλες όσες αυτό το διάστημα της προεκλογικής εκστρατείας και περίοδου διαπίστωσα, ήταν τη συγκινητική ανταπόκριση των συμπολιτών ψηφοφόρων της παράταξής μας και όχι μόνο. Τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Σταθοπούλου, σήμερα δεν την εμπιστεύονται μόνο τα στελέχη και οι αγωνιστές της παράταξής μας κάθε αυτούς. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο μπροστά στο φόβο της διολίσθησης της χώρας, στην αστάθεια και την αβεβαιότητα, εμπιστεύεται την παράταξή μας και αντιπροσωπεύουν όλους όσους είναι και ανήκουν στο λεγόμενο συνταγματικό τόξο. Και είναι λοιπόν το οποίο εγώ, σε ό,τι με αφορά, διαπιστώνω μία συγκινητική, εκρηκτική θα έλεγα, ανταπόκριση των συμπολιτών, κάτι το οποίο καταγράφηκε, όπως και εσείς διαπιστώσατε, τόσο στην προχθεσινή εκδήλωση, συγκέντρωσή μου στην Κάτω ΑΧΑΗΑ, όσο και χθες στο Αίγιο, όπου πέραν πάσης προσδοκίας υπήρξε μία πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα είναι η τελευταία κεντρική πολιτική μου ομιλία και εκδήλωση που πραγματοποιείται τις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Αστήρ, όπου εκεί δεν είναι η συγκέντρωση μόνο του υποφαινόμενου, είναι η συγκέντρωση του κόμματός μας, της παράταξής μας. Από εκεί θα στείλουμε το μήνυμα της αισιοδοξίας και της νίκης, για την οποία όλοι όσοι τη θεωρούν ότι αμφισβητείται, να κάνουν υπομονή. Δύο μέρες έμειναν ακόμη και τότε την απάντηση θα την πάρουν, και θα την πάρουν με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο. Υπάρχει, όπως ήδη σημειώθηκε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος το οποίο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί. Είναι εκείνο το τμήμα της κοινωνίας το οποίο αντιπροσωπεύει πολίτες που είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί και κατανοούν το διακύβευμα. Κατανοούν ότι στις εκλογές αυτές το στοίχημα δεν είναι αν θα αλλάξει ή όχι μια κυβέρνηση. Το στοίχημα είναι εάν από τις εκλογές αυτές θα υπάρξει πορεία προς τα εμπρός, προς την προοπτική, την ανάπτυξη, την ελπίδα, ή θα ανταποκριθούν στην ρητορία των δυνάμεων του λαϊκισμού που υπόσχονται χωρίς αντίκρισμα, με μια ρητορική κενή περιεχομένου, με ένα πρόγραμμα που δεν αποδεικνύει εναλλακτική πρόταση, χωρίς στρατηγική, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς καμία στην κυριολεξία βεβαιότητα για το αύριο. Αυτό το μήνυμα εμείς θα το επικοινωνήσουμε μέχρι την ίστατη στιγμή και είμαστε απολύτως αισιόδοξοι ότι και αυτή η μάχη που έχει να κάνει
όχι μόνο με την προοπτική της παράταξής μας και πόσο μάλλον με τις προσωπικές διεκδικήσεις όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά ακριβώς για τη μάχη που αφορά την πατρίδα, αφορά την προοπτική της νέας γενιάς, αφορά το αύριο της αισιοδοξίας. Κάποιος λοιπόν που μας παρακολουθεί και είναι αναποφάσιστος μέχρι και αυτή τη στιγμή, πώς θα τον πείσετε? Με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Το έχω πει πολλές φορές. Όσοι έχουν ακόμη αμφιβολίες, καλό θα κάνουν, και είναι η πρότασή μου, να απευθυνθούν σε εκείνους που αντιπροσωπεύουν τη ρητορία του σκοταδισμού και να τους ρωτήσουν, να καταθέσουν με αποδείξεις τα επιχειρήματά τους πώς μπορούν να διασφαλίσουν όλα εκείνα τα οποία εξαγγέλουν και υπόσχονται, και αν τα επιχειρήματα τα οποία θα τους καταθέσουν αντέχουν στην κοινή λογική, εγώ είμαι αυτός που δεν τους προτρέπω αυτά, απλά τους λέω ευθέως να στοιχηθείτε, να στοιχηθείτε πίσω τους. Πότε όμως? Όταν αποδείξουν ότι έχουν πραγματικά την συνταγή για να δώσει απάντηση και να υπάρξει πραγματικά υλοποίηση των υποσχέσεών τους. Άλλος πώς, και εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στελέχη και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν πράττουν τίποτε άλλο παρά μόνον ως έμποροι της ελπίδας, επιχειρούν να σφετεριστούν από την αγωνία, από τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η ελληνική κοινωνία, και να επεξάγουν την ψήφο τους για να ικανοποιήσουν μόνο την ακατάσχετη κυβερνητική τους βουλημία, καλό θα κάνουν να τους δείξουν την πόρτα της εξόδου από την ελληνική κοινωνία, γιατί τότε μόνον μπορούν να προασπιστούν την πραγματική προοπτική της ελπίδας, την πραγματική προοπτική αυτού του τόπου, έτσι όπως πραγματικά του αξίζει. Δεν χρειάζεται να πει κανείς πάρα πολλά, παρά μόνον να ακούσει εκείνα τα οποία εκφράζονται από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή τολμούν να μας κατηγορούν ότι επιχειρούμε να φοβήσουμε τον κόσμο, εγώ ερωτώ τους συμπολίτες μας, ο φόβος δεν προκύπτει άραγε αυτοδικαίως από τις θέσεις και τις πολιτικές απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ? Όταν η Ευρώπη, ΒΟΑ, όταν όλα τα πολιτικά και οικονομικά κέντρα του κόσμου έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους, δεν τους ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους πιστωτές και εταίρους μας ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός ή ποια θα είναι η κυβέρνηση που πολιτικά θα μας αντιπροσωπεύει αύριο. Ένα πράγμα μόνο το λένε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι για να μπορέσουμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό και πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον να προχωρήσουμε μαζί με τις άλλες 26 χώρες μέλη, πρέπει να ανταποκριθούμε στο αυτονόητο, εκείνα που προκύπτουν από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Τη στιγμή λοιπόν που η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προχώρησε σε μια απόφαση κοσμοϊστορική, θα έλεγε κανείς, υπαρξιακής σημασίας για την αγορά χρέους από τις χώρες μέλη, εμείς, εάν ανταποκριθούμε στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πραγματικότητα μία και μόνο. Την ώρα που στην Ευρώπη ένα τρισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στους λαούς της, εμείς θα κρατάμε ομπρέλα. Ναι, ήθελα να πάμε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη, αυτή η απόφαση Ντράγκη. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά δύο πράγματα. Πρώτον, εφόσον εξυπηρετηθεί μέσω της αγοράς χρέους η δυνατότητα μιας χώρας να εξεύρει πόρους, τους οποίους εάν δεν συνέβαινε και δεν υπήρχε αυτή η απόφαση Κεντρικής Τράπεζας, ήταν υποχρεωμένη να διαθέσει για την ανταπόκριση σε άμεσες οικονομικές της υποχρεώσεις, αυτοί οι πόροι μπορούν να διατεθούν στην κοινωνική πολιτική για πρόνοια, υγεία, ασφάλεια, και να μπορέσουμε ευχερέστερα να ανταποκριθούμε στην άμβληση όλων αυτών των επώδυνων θυσιών και στις αδικίες που πραγματικά έχουν σημειωθεί μέσα στην ελληνική κοινωνία. Με πρόγραμμα που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και προϊονίζει την στάση πληρωμών και την χώρα της χρεοκοπίας, αντιλαμβάνεστε ότι εκείνη ακόμη, και αυτό είναι μήνυμα προς τους συμπολίτες μας, σε αυτούς που λένε ότι δεν έχω κάτι άλλο να χάσω,
Είμαι άνεργος, δεν έχω εισόδημα. Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο να χάσω. Κι όμως, να μου επιτρέψω να τους πω ότι αυτό που βέβαιο είναι ότι γεννιέται και γεννιέται η ελπίδα πολύ σύντομα να καταστεί και αυτός μέλος της αγοράς εργασίας, να βρεθεί σε μια θέση κάτω από τον ήλιο της απασχόλησης, με τυχόν ανάδειξη ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, είναι απολύτως βέβαιο ότι είναι χαμένη αυτή η προοπτική. Ναι. Πώς λοιπόν εσείς θα δημιουργήσετε θέσεις απασχόλησης? Ξέρουμε ότι το νούμερο ένα ζήτημα, το παρακολουθούμε και σε ρεπορτάζ καθημερινά, είναι η ανεργία, το βλέπουμε και από τα ποσοστά. Εκτινάσεται η ανεργία. Ακριβώς αυτό. Με ποιον τρόπο άραγε προτείνει? Με ποιον τρόπο θα έρθει η ανάπτυξη και θα δημιουργηθούν θέσεις? Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα η κοινωνική πολιτική, να βοηθήσουμε αυτόν που δεν έχει χρήματα. Το ζήτημα είναι να βρεθεί εργασία για όλους, έτσι ώστε να μπορούν όλες οι οικογένειες να ζήσουν. Η απάντηση για την έξοδο από την οικονομική κρίση με δύο τρόπους αντιμετωπίζεται. Με την έξοδο σε περιβάλλον ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, οι οποίες οδηγούν στην τη θάσευση αυτού του τέρατος της ανεργίας. Πώς νομίζει κανείς ότι μπορεί να εξασφαλιστούν αυτές οι προοπτικές? Με το μοντέλο της οικονομίας το οποίο ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με τον κρατισμό να διωγγώσει έναν ήδη υπερτροφικό δημόσιο τομέα, παρκάροντας μέσα σε μια δημόσια διοίκηση που σέρνεται και μέχρι πρότινος συντηρείτο με δανεικά, με απλωμένο μονίμως το κουλό στο δανεισμό το ελληνικό κράτος, συντηρούσε έναν δημόσιο τομέα του οποίου η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα δεν νομίζω ότι χρειάζεται εγώ να αναφερθώ για να την αναδείξω. Μόνο ένας είναι ο δρόμος. Ο δρόμος είναι η ανάπτυξη που προέρχεται μέσα από το επιχειρήν, μέσα από τις επενδύσεις. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτή την ώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης εκκρεμούν εκατοντάδες αδειοδοτημένες επενδυτικές προτάσεις που αντιστοιχούν σε έργα δισεκατομμυρίων ευρώ και σε αντίστοιχες χιλιάδες θέσεις εργαζομένων. Και όμως αυτή η προοπτική έχει αυτή την ώρα φρενάρει. Για ποιον λόγο? Διότι ακριβώς οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να εμπιστευτούν μία πολιτική δύναμη που τους αποκαλεί, είτε ντόπιοι είτε ξένοι είναι, λαμόγια και απειλεί να καταγγείλει κάθε, προς κάθε σύμβαση που έχει υπογραφεί, και τέλος μία πολιτική δύναμη η οποία λέει, εξαγγέλει ότι θα προχωρήσει σε επανακρατικοποιήσεις, σε επαναεθνικοποιήσεις και θα επαναφέρει πάλι το τέρας των ΔΕΚΟ που ήταν η πληγή της ελληνικής οικονομίας. Αναφέρουμε σε εκείνους τους εκπροσώπους των ΔΕΚΟ της αλίστου εποχής, είτε αυτοί ελέγονται σταμούλοι, είτε κολάδες, είτε φωτοπουλέοι. Αυτό είναι το πρότυπο το οποίο, και το μοντέλο το οποίο ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλει δήθεν την ελληνική κοινωνία από αυτή τη συφορά. Δεν υπάρχει πραγματικά. Για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, τι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση? Ο πρωτογενής τομέας είναι πραγματικά αυτό το οποίο δίνει το οξυγόνο και δίνει την προοπτική στην ελληνική μας οικονομία. Δεν μπορούμε με λογικές σαν και αυτές που εκφράζονται από πλευράς της αντιπολίτευσης σήμερα να προσβλέπουμε στην ενίσχυση είτε των αγροτών μας είτε των παραγωγών μας, ούτε καν και στον τομέα του τουρισμού που είναι και αυτός ένας τεράστιος πυλώνας και αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας, να προσβλέπουμε με τις δικές τους εξαγγελίες σε μια τέτοια προοπτική, την ώρα που ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να ανταποκριθούμε σε αυτές μας τις υποχρεώσεις έναντι των εταίρων δανειστών μας, την ίδια ώρα διεκδικεί να αποσπάσει μέσα από τα ΕΣΠΑ και μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο επιπλέον κονδύλια για την ελληνική κοινωνία. Πώς είναι δυνατόν τέτοιου είδους στην κυριολεξία σχιζοφρενικές αναφορές να γίνονται παραδεκτές από τον Έλληνα πολίτη? Ναι, θεωρείτε ότι δεν είναι εφικτό αυτό να μπορεί να λαμβάνει η χώρα μας ΕΣΠΑ και όλα τα σχετικά με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Μα βέβαια, για δύο απλούς λόγους.
δεν μπορεί να καταγγέλεις εκείνα τα οποία υπαγορεύονται από την συνταγματική και νομική τάξη της Ευρώπης και να τα εκλαμβάνεις ως μια προαιρετική διαδικασία. Τι μας έχουν πει άραγε, θυμάστε, να τα επαναφέρω πολύ γρήγορα, ναι, πολύ γρήγορα έτσι στη μνήμη των συμπολιτών μας, σε σχέση με το ζήτημα του χρέους. Τι είπαν, δεν έχουν τουλάχιστον μία πρόταση, όποια κι αν είναι, αλλά να είναι ενιαία και να τους αντιπροσωπεύει. Ο ένας σκίζει το μνημόνιο, ο άλλος το επαναδιαπραγματεύεται, ο τρίτος αποδέχεται τους μνημονιακούς όρους όταν έχουν να κάνουν με την χρηματοπιστωτική δυνατότητα της χώρας να εξασφαλίζει για τις οικονομικές της ανάγκες, αλλά την ίδια στιγμή δεν αποδέχονται τους εφαρμοστικούς νόμους. Και τέλος, τι μας λένε, το πιο σχιζοφρενικό έφτασε το θράσος τους να μιλάνε ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο, το υπαρξιακό πρόβλημα του εθνικού μας χρέους με δυνατότητα δήθεν να πάμε στο χολαργό, στο εθνικό μας νομισματοκοπείο και να κόψουμε, να τυπώσουμε 100 δισεκατομμύρια καινούργια ευρώ. Επιτέλους, μέχρι αυτού του βαθμού αμφισβητούν τη λογική και την νοημοσύνη των Ελλήνων. Αυτό δεν αποτελεί ύβρι, δεν αποτελεί πρόκληση της λογικής, δεν είναι προσπάθεια απόπειρα βιασμού της ανθρώπινης λογικής. Πώς πρέπει να αντιδράσει εκείνος ο πολίτης που γίνεται δέκτης τέτοιου είδους αναφορών, είναι το ερώτημά μου. Μάλιστα. Στους συνταξιούχους, κύριε Νταβλούρο, τι έχετε να πείτε, που φοβούνται ότι η σύνταξή τους θα πάει στα 360 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, φοβούνται και άλλες μειώσεις στις συντάξεις, έχουν στο χώρο της υγείας, καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα φάρμακα και πληρώνουν βέβαια και το 1 ευρώ ανασυνταγή. Κοιτώντας αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια που θα κληθούν να ψηφίσουν την Κυριακή, τι έχετε να τους πείτε? Κυρία Σταθοπούλου, βλέποντας τα μάτια τους συμπολίτες μου, τους λέω με παρησία, κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη, τη δεινή οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται εξαιτίας αυτών των μέτρων που ήταν αποτέλεσμα του δικαίου της ανάγκης. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν περισσότεροι του 1 εκατομμυρίου συμπολίτες μας που δεν έχουν κανένα εισόδημα. Στην οικογένειά τους δεν εισραίει ούτε 1 ευρώ και τα δημοσιονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Ξέρετε, η λογική και η τακτική του παρελθόντος ότι με δανεικά μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας δεν συντρέχει πλέον. Όλα αυτά οδήγησαν να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Αυτή την ώρα μία και μόνο είναι η προοπτική να προχωρήσουμε με συνέπεια στο πρόγραμμά μας και πολύ σύντομα, σήμερα που πραγματικά η ελληνική οικονομία από ένα λείψανο στην κυριολεξία που το παραλάβαμε το καλοκαίρι του 2012 είναι ένας οργανισμός που μπορεί πραγματικά να σταθεί στα πόδια του μόνος. Έχουν αποκατασταθεί οι πληγές των δημοσιονομικών μας πραγμάτων και είναι η ώρα αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη να μεταφερθούν στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στο βαλάντιο του κάθε συμπολίτη. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει προοπτική, υπάρχει άμεση ελπίδα βήμα-βήμα να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση όλων αυτών των αδικιών οι οποίες πράγματι είχαν υποκείμενο εφαρμογής τους συμπολίτες μας. Μην κάνουν το λάθος και πάθουν ανάλογα τα όσα βίωσαν οι Κύπροι συνέλληνες, θυμάστε, ανάλογους λεονταρισμούς τύπου Τσίπρα επιχείρησαν και οι Κύπροι. Πόσο άντεξε άραγε η δόξα τους? Ένα βράδυ, νομίζω, την επόμενη μέρα το πρωί, ο συνταξιούχος του οποίου είχε και αυτού περισταλεί, απομειωθεί η σύνταξη και ο μισθός σε ένα δραματικό βαθμό, πήγαν με την κάρτα στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων και απ' έξω συνάντησαν το φαντάρο. Βρήκαν τα ρολά κατεβασμένα και βρέθηκαν απέναντι σε ένα πλαφόν που επέτρεπε αναλήψεις
μέχρι 100 ευρώ την εβδομάδα. Είδαν τα ράφια τους μετά από 3 ημέρες να αδειάζουν και τα ενεργειακά τους αποθέματα να αντέχουν για το πολύ ένα μήνα. Εάν με την ίδια λογική και στην ίδια προοπτική που εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκριθεί η ελληνική κοινωνία, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Η ίδια τύχη θα περιμένει η ελληνική κοινωνία. Είναι λοιπόν τώρα η ώρα της ευθύνης. Εκείνο το οποίο δεν διασφάλισε η μειοψηφία των αντιπροσώπων της Βουλής όταν η κοινοβουλευτική ομάδα του Μιχαλολιάκου, του Καμένου και του Τσίπρα συμπορεύτηκαν για να οδηγήσουν τη χώρα βία σε ένα περιβάλλον πρόωρων εκλογών και να παράξουν αστάθεια. Αυτό με έναν τρόπο μόνο μπορεί να αντιμετωπιστεί, με την προσωπική ευθύνη και την ψήφο του κάθε συμπολίτη. Είναι η ώρα της ευθύνης, είναι η ώρα της ατομικής ευθύνης. Δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούμε στην κάλπη της Κυριακής καθοδηγούμενοι με το συνέστημα που δικαίως διακατέχει τον καθέναν. Πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα ξεκινάει ένα καινούργιο δρομολόγιο. Αυτό που οδηγεί στον ανηφορικό δρόμο της αρετής και ένα άλλο δρομολόγιο που καιροφυλακτεί και μπορεί να οδηγήσει στον κατήφορο της οδού της κακίας. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Αυτή είναι η πρόσκληση και η πρόταση προς τους συμπολίτες μας, τους αχαιούς, να σκεφτούν με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση και με αίσθημα ελπίδας για το αύριο, η οποία πραγματικά υπάρχει. Και είναι βέβαιο ότι αν κινηθούμε σε μια σταθερή ευρωπαϊκή πορεία, είναι πάρα πολύ κοντά η δυνατότητα να ξεκινήσουμε το δρόμο της ανάπτυξης, το δρόμο της προκοπής και της προόδου. Μάλιστα, κύριε Νταβλούρα, οι κάλπες είναι πολύ κοντά, οι πολίτες αποφασίζουν σίγουρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο, να υπενθυμίσουμε ότι απόψε ολοκληρώνονται οι προεκλογικές σας περιοδίες. Η ομιλία σας είναι στις 7. 7:30 είναι η κεντρική πολιτική μας εκδήλωση και η ομιλία μου στο ξενοδοχείο Αστήρ, όπου με πολύ μεγάλη χαρά θα περιμένω τους συμπολίτες μας για να στείλουμε από εκεί ένα βροντερό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως να διαδηλώσουμε ότι το φρόνημα των πολιτών που αποτελούν εκπροσώπηση, που αντιπροσωπεύουν τους αγώνες για σταθερότητα, για δημοκρατία και για πορεία, θα μας βρουν απέναντι εκείνοι που αντιπροσωπεύουν λογικές σκοταδισμού και λογικές που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον η κυριολεξία, η ετυμολογία του λαϊκισμού. Μάλιστα, να είστε καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι πολύ. Σας και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς σε άλλο στρατόπεδο, καθώς κάλεσμα προς όλους απίφθηναν χθες τα στελέχη του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών στην Πάτρα για την κεντρική εκδήλωση του κινήματος, η οποία θα πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα με ομιλητή τον Γιώργο Πανδρέου. Η ομιλία θα γίνει στο γήπεδο της ΕΑΠ. Η νεολαία πρωταγωνιστή στην Αχαΐα στο κίνημα Σοσιαλιστών Δημοκρατών του Γιώργου Παπανδρέου, σύμφωνα με τα στελέχη του κινήματος. Το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών ουσιαστικά έρχεται να λυτρώσει και όχι να διασπάσει ένα χώρο. Έρχεται να μας δώσει ελπίδα και όραμα για την επόμενη μέρα, για την Ελλάδα, τη μεταπελατειακή Ελλάδα, και όχι την Ελλάδα των ψεύτικων ελπίδων, τις οποίες δίνουν και η συντηρητική αριστερά και η συντηρητική δεξιά στις μέρες μας. Ερχόμαστε να δώσουμε και να καλύψουμε ένα πολιτικό κενό, το οποίο θα αποτελέσει τον υπαρκτό τρίτο πόλο, ο οποίος θα εκφράσει όλους τους κεντρώους, σοσιαλιστές και προοδευτικούς ανθρώπους της χώρας. 19 μέρες μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματός μας και ταυτόχρονα στην προεκλογική περίοδο, 3 μέρες δηλαδή πριν τις εκλογές, οφείλω να σας πω και να σας επισημάνω ότι καταγράφουμε μία πάρα πολύ σημαντική στήριξη στο κίνημά μας. Μία στήριξη δυναμική και ταυτόχρονα ανέλπιστη, μπορώ να πω. Τα στελέχη του Κηδισσό, παρά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, θεωρούν βέβαιη την είσοδο του κινήματος στη Βουλή. Ο εκλογικός στόχος είναι να υπάρξει μία κοινοβουλευτική ομάδα
η οποία θα είναι καθοριστική για την πορεία συνολικά της χώρας, διαμορφώνοντας το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το οποίο έχει μιλήσει κατ' επανάληψη και ο ίδιος ο Πρόεδρος μας. Πέρα από αυτό, πιστεύουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι δεν ψηφίζουν το δεξιόστροφο πλέον κόμμα στο οποίο έχει μετεξελιχθεί το παλαιό ΠΑΣΟΚ, είναι ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός με βαθιά δημοκρατικές, προοδευτικές, σοσιαλιστικές ιδέες και απόψεις, τον οποίο θα συναντήσουμε ούτως ή άλλως μετά τις εκλογές, δημιουργώντας τη μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη της χώρας. Την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα, ο Γιώργος Παμραίου θα βρίσκεται στην Πάτρα, στο κλειστό γυμναστήριο της ΕΑΠ, όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία προς τους αρχαίους. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Όσο οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες, το βιβλιοπωλείο Κύκλος Βιβλίου εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλιοπωλείο. Κύκλος Βιβλίου. Βιβλία λογοτεχνικά, σχολικά, χαρτικά είδη γραφείου. Και σε συνεργασία με την εταιρεία Gold Traders, αγορά, πώληση, ενεχειρίαση κοσμημάτων. Με αξιοπιστία, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Κύκλος Βιβλίου Gold Traders. Ακροτηρίου 72, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-21-2150. Για λύσεις και ιδέες, μπες στον κύκλο. Δωρεάν καρναβαλικές στολές σε σχολεία της Πάτρας θα μοιράσει η κοινοφελής επιχείρηση Πατρινό Καρναβάλι. Ο σχεδιασμός συνεχίζεται, ενώ στόχος είναι το καρναβάλι να φτάσει σε κάθε γειτονιά της Πάτρας. Χίλιες στολές θα μοιραστούν σε σχολεία της Πάτρας με στόχο το καρναβάλι να είναι σε κάθε γωνιά. Ήδη έχουν υπάρξει επαφές με πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σχολείων της Πάτρας, έτσι ώστε το καρναβάλι να επεκταθεί σε κάθε γωνιά, σε κάθε συνοικία της Πάτρας. Κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα φέτος για πρώτη φορά, χαρίζοντας σε παιδάκια, 1000 παιδάκια στολές. Απλές κατασκευές θα είναι, θα συμβάλλουν και τα ίδια με χειροτεχνίες, ενδεχόμενα και με τη συμβολή των γονιών τους. Δώσαμε μια προτεραιότητα γιατί καλέσαμε τους συλλόγους γονέων σε μια σύσκεψη. Δεν είχαμε, ας πούμε, εντάξει, 8 σχολεία περίπου ανταποκριθήκανε. Πάμε με αυτά σε πρώτη φάση και του χρόνου βλέπουμε να το κάνουμε και καλύτερα, για να το οργανώσουμε και πολύ καλύτερα και με την ανταπόκριση που υπάρχει. Οι 1000 καρναβαλικές στολές θα μοιραστούν δωρεάν στα σχολεία, είτε για τη συμμετοχή στο καρναβάλι των μικρών, είτε για τις καρναβαλικές δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν τα παιδιά. Με τη φιλοσοφία μας να βγουν το καρναβάλι και να αποκεντρωθεί, έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταργούνται οι κεντρικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού, αλλά να απλωθεί στις γειτονιές, πρέπει να δώσεις κίνητρα. Υπήρχε ένα θέμα, πώς το λένε, ότι και ο κόσμος δεν ήταν προετοιμασμένος να ετοιμάσει κάτι μέσα στη γειτονιά του και το οθούμε εμείς με βάση αυτό. Τώρα στη συζήτηση που κάναμε με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, προέκυψε ότι και οι ίδιοι, ας πούμε, μας είπαν ότι έχουν και τις δικές τους ιδέες, εμείς δεν επιβάλλουμε σε κανέναν κάτι, ο καθένας θα πάρει τη δράση του, το κάθε σχολείο, άλλο μπορεί να βγει στην πλατεία να κάνει μια παρέλαση, άλλο μέσα στο προάβλιο του σχολείου σε κάποια κλειστή αίθουσα. Αναλόγως, ο καθένας ό,τι σκεφτεί, δεν επιβάλλουμε κάτι. Ωραία. Και ό,τι εμείς είπαμε, ότι όποιος θέλει, ας πούμε, μια βοήθεια που μπορούμε να τη δώσουμε, θα την κάνουμε. Παράλληλα, συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς ο σχεδιασμός για το Πατρινό Καρναβάλι. Ολοκληρώνονται τώρα, σε αυτές τις μέρες είμαστε. Από εβδομάδα, τη Δευτέρα, έχουμε και διοικητικό συμβούλιο να εγκριθούν διαγωνισμοί, κονδύλια κτλ. Για να προχωρήσουμε. Έχουμε καταλήξει στο 90% πλέον. Τεχνικές λεπτομέρειες μας λείπουν. Άλλαξε τοποθεσία η λαϊκή αγορά της Κορίνθου και ευνοήθηκαν τα κοντινά καταστήματα. Όπως υποστηρίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την στήριξη της τοπικής οικονομίας. Η λαϊκή αγορά είναι καλό να βρίσκεται
σε όσο πιο κεντρικό σημείο μπορεί να είναι μέσα στην πόλη της Κορίνθου, γιατί πέρα το ότι μπορεί ο κόσμος να ψωνίζει, να κάνει τις αγορές του πολύ πιο εύκολα, να μην ταλαιπωρείται δηλαδή σε μακρινές αποστάσεις, έχει το άλλο θετικό ότι οι καταναλωτές που προσέρχονται στον χώρο της λαϊκής αγοράς για να εφοδιαστούν από τα αγαθά τα οποία υπάρχουν στη λαϊκή αγορά, σίγουρα θα κάνουν και κάποιες άλλες αγορές, είτε πρόκειται για κάποιους φούρνους που να πουλάνε ψωμί, κρεοπολία ή οτιδήποτε άλλα πράγματα τα οποία δεν πουλιώνται στον χώρο της λαϊκής αγοράς ή και σε καταστήματα άλλα της πόλης Κορίνθου και όπου αλλού γίνεται και λαϊκή αγορά. Ο κόσμος σίγουρα κάνοντας αγορές στη λαϊκή αγορά θα κάνει και αγορές και σε άλλα καταστήματα στηρίζοντας έτσι την τοπική αγορά. Και μου δίνεται την ευκαιρία να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει όλοι οι συνδημότες μας και όχι μόνο στην περιοχή της Κορίνθου να στηρίζουν την τοπική αγορά. Είτε αυτό λέγεται λαϊκή αγορά, είτε λέγεται καταστήματα της περιοχής στην οποία γίνεται η λαϊκή αγορά. Καλό είναι να στηρίζουμε Κορίνθιους επιχειρηματίες, καταστήματα της πόλης Κορίνθου και να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν και στο μέτρο που μπορούμε να το κάνουμε τα πολύ μεγάλα καταστήματα, τα οποία είναι και δεν ξέρουμε και πού καταλήγουν αυτά τα χρήματα και σίγουρα στα οποία και σε αυτά εργάζονται κάποιοι άνθρωποι, όμως καλό θα είναι να στηρίξουμε γιατί δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο και είναι και πολύ έντονο όχι μόνο στην περιοχή της Κορίνθου αλλά και σε όλη την Ελλάδα να κλείνουν πολλά καταστήματα. Νομίζω ότι στο μέτρο δυνατού και όσο μπορεί ο καθένας, καλό θα είναι να στηρίζει καταστήματα της περιοχής. Το πρωινό συνεργείο του σταθμού μας βρέθηκε στο σημείο επί της οδού Κολιάτσου και όπως παρατηρείται και στα πλάνα, όντως τα συνεργεία δουλεύουν ακατάπαυστα για την υλοποίηση του έργου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του ΑΧΑΙΑ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Rogala's Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Rogala's Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια.